ένα από τα πολλά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους, είναι και το καυτό ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Και συνολικότερα, αν θέλετε, τα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας. Πρόκειται λοιπόν το ζήτημα της στέγης, της φοιτητικής στέγης, για ένα ζήτημα που χρόνο με το χρόνο επανέρχεται όλο και πιο έντονα, αφού οι σημερινοί, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διαχρονικά υποβαθμίζουν τη χρηματοδότηση και για τη φοιτητική μέρημνα πέρα από την γενικότερη υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Έτσι, παράλληλα όμως με αυτές τις κυβερνητικές επιλογές, διαχρονικά έρχονται να προσθεθούν και αποφάσεις, κανονισμοί αν θέλετε, εσωτερικοί κανονισμοί των εστιών, συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου απαιτείται η συλλογή τουλάχιστον 15 διδακτικών μονάδων κατά το χειμερινό εξάμεινο, για να μπορεί να είναι δικαιούχος στέγασης το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ο φοιτητής. Αποτέλεσμα, δεκάδες φοιτητές να αναγκαστούν να φύγουν από τις εστίες σύμφωνα και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους στέγασης. Παράλληλα, μαζί δηλαδή με την συλλογή, το μάζεμα των διδακτικών μονάδων που ειρίστουν παρόδο, όλα αυτά απευθύνονται σε φοιτητές οι οποίοι εξαναγκάζονται να εργάζονται προκειμένου να τα επεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις της ζωής τους, της φοιτησής τους, στον τόπο δηλαδή όπου εκπαιδεύονται. Συγχρόνως, σε πολλά τμήματα το Πανεπιστήμιο έχει προστεθεί προαπαιτούμενο ποσοστό περασμένων μαθημάτων από το πρώτο και το δεύτερο έτος. Υπάρχουν και αλυσίδες μαθημάτων που απαγορεύουν σε ένα φοιτητή που δεν έχει περάσει το εργαστήριο να δώσει τη θεωρία. Επομένως, όλο αυτό, μάλλον και αυτό το πλαίσιο, οδηγεί τον φοιτητή να μην μπορεί να δίνει περισσότερα μαθήματα ή, αν θέλετε, να δίνει λιγότερα μαθήματα κατά το χειμερινό εξάμεινο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αντίστοιχα, με το ξεκίνημα κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, οι φοιτητές, εκατοντάδες φοιτητές δικαιούχοι φοιτητικής εστίας, αναγκάζονται να πληρώνουν είτε για μονόκλινο 400 ευρώ, είτε για δίκλινο 150 ευρώ. Και φέτος ήταν αρκετοί οι φοιτητές που δεν είχαν να δώσουν, ναι, το απαράδεκτο χαράτσι για τη διαμονή τους στις εστίες. Αυτούς τους φοιτητές τώρα το Πανεπιστήμιο σκοπεύει να μην τους δώσει πτυχίο με την αιτιολογία πως χρωστάνε χρήματα στο Πανεπιστήμιο. Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο, κύριε Πρόεδρε, μέσω της επίκαιρης είναι, πρώτον, και αυτό ζητούμε να γίνει, να καταργηθεί το άδικο χαράτσι των 150 και 400 ευρώ, να καταργηθεί το απαράδεκτο κριτήριο των 15 διδακτικών μονάδων και να μην μείνει κανένας φοιτητής εκτός εστιών. Και δεύτερον, να επιστραφούν άμεσα όλα τα χρήματα που πλήρωσαν οι εστιακοί φοιτητές αυτή τη χρονιά και να διαγραφούν τα χρέη των εστιακών, των φοιτητών που κάνουν χρήση των εστιών, και να εγγυηθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ότι οι φοιτητές που αδυνατούν να πληρώσουν για το δωμάτιο δεν θα έχουν προβλήματα με την απόκτηση του πτυχίου τους. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω με μια γενική διαπίστωση. Το θέμα της φοιτητικής μέρημνας και ειδικά της εστίας είναι κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Το λέω αυτό διότι, επειδή βρισκόμαστε στη φάση καταθέσεως των μηχανογραφικών, είναι σαφές ότι σε πανεπιστήμια τα οποία δεν έχουν επαρκείς φοιτητικές εστίες, για να μπορέσουν να καλύψουν κοινωνικά μειονεκτούντες φοιτητές, υπάρχει πρόβλημα ως προς την επιλογή συγκεκριμένων τμήματων. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα ανεγέρσεως φοιτητικών εστιών να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τώρα, η δωρεάν στέγαση για τους φοιτητές των πανεπιστημίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχεται στο πλαίσιο της φοιτητικής μέρημνας ως μέτρο της πολιτείας για να τους ανακουφίσει τους οικονομικά αδύνατους. Έχουμε φοιτητικές εστίες στα πανεπιστήμια, οι οποίες ως προς το σκέλος της οικονομικής διαχειρίσεώς τους και της καλύψεως των λειτουργικών δαπανών τους ανήκουν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης σε συνεργασία με τα ΑΕΗ, και ως προς το θέμα της οργανώσεως και λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, αυτά ανήκουν στο Πανεπιστήμιο. Εδώ πέρα έχουμε
το θέμα του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου. Τα πανεπιστήμια μπορούν να ρυθμίζουν θέματα οργανώσεως και λειτουργίας τους και σπουδών τους, καθώς και ακαδημαϊκές υποθέσεις τους με αποφάσεις των οικείων οργάνων. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο νόμους οι οποίοι προσδιορίζουν το πλαίσιο. Ο πρώτος νόμος είναι το άρθρο 53 του 4009 του 2011 και ο δεύτερος νόμος είναι το άρθρο 8 του νόμου 4485 του 2017. Εκεί αναφέρεται ότι εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός και στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των πανεπιστημίων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών. Επομένως, το ότι το Πανεπιστήμιο επέλεξε να θέσει κάποιες προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει φοιτητές οικονομικά ασθενείς μέσα στο Πανεπιστήμιο, μέσα στις εστίες, σχετίζεται με απόφαση του ιδίου του Πανεπιστημίου και στην προκειμένη περίπτωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών εστιών Λάρισσας και Καρδίτσας. Εκεί αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 11, η προϋπόθεση για συμπλήρωση των 13 διδακτικών μονάδων. Αυτό όμως εναπόκειται στον Πρίτανη αναπερίπτωση να το προσαρμόσει. Έτσι, για το οικονομικό έτος 21-22, επειδή υπήρχε μικρός αριθμός αιτήσεων, γι' αυτό το λόγο ο Πρίτανης μείωσε τις διδακτικές μονάδες στις 8 για τους φοιτητές, 10 για τις φοιτήτριες και αποδεδειγμένα για ειδικές περιπτώσεις σε κάτω από 10 ή 8 διδακτικές μονάδες. Στη δευτερολογία μου θα συνεχίσω για το θέμα της καταβολής χρηματικού ποσού. Κύριε Λαμπρούλη, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Ναι. Επικαλεστήκατε δύο νόμους. Επικαλεστήκατε που με νόμο έγινε το αυτοδιοίκητο, η αυτονομία διοίκηση των πανεπιστημίων. Όλα αυτά όμως εμπεριέχονται, αν θέλετε, συγκαταλέγονται σε ένα πολιτικό πλαίσιο, νομοθετικό, παύλα νομοθετικό, το οποίο είτε η παρούσα είτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις θεσπίσανε. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό λοιπόν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έρχονται κατά τα άλλα αυτόνομα, πιο πολύ εξαρτημένα θα λέγαμε, πανεπιστήμια, λοιπόν, αξιοποιώντας αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, να λειτουργούν στη βάση, εμείς λέμε, της εμπορευματοποίησης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και λοιπόν τέλος πάντων υπηρεσιών προς τους φοιτητές. Και θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να διώχνονται φοιτητές από τις εστίες. Εδώ τώρα πώς θα δράσει η κυβέρνηση, τι θέση θα πάρει. Το αν δηλαδή ο Πρίτανης από τις 15 διδακτικές μονάδες τις έκανε 8, αυτό είναι μέτρο. Εμείς λέμε να καταργηθεί. Και όλα αυτά που αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτηση, τα 3-4 σημαντικά ζητήματα που είναι τα κριτήρια για τους φοιτητές που πετάγονται απ' έξω, ενώ πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από τις εστίες, αυτά θα πρέπει να αρθούν. Και αν απαιτείται και πολιτική παρέμβαση, νομοθετική, παύλα νομοθετική, άμεσα να γίνει. Και να υποχρεωθούν τα πανεπιστήμια να παρέχουν στέγαση σε όλους τους φοιτητές που το δικαιούνται. Και έτσι λοιπόν, είναι απαράδεκτο το γεγονός να διώχνονται φοιτητές από τις εστίες, παρόλο που πληρούν αυτά τα κριτήρια, και κυρίως είναι διότι εργάζονται και δεν μπορούν να συλλέξουν φυσικά τις αντίστοιχες απαιτούμενες διδακτικές μονάδες. Είτε, αν θέλετε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, εκατοντάδες περιπτώσεις, που για λόγους υγείας δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα συλλογής, αν θέλετε, των διδακτικών μονάδων. Το γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι φοιτητές των εστιών δεν είναι παιδιά πλούσιων οικογενειών, είναι παιδιά οικογενειών που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και έχουν πάρει το δωμάτιο με τα κριτήρια, τα γνωστά, τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Αν λοιπόν εκδιωχθούν από τις εστίες, το πιθανότερο είναι να αναγκαστούν να σταματήσουν τις σπουδές τους. Το βλέπουμε αυτό. Το συναντάμε. Προφανώς το ξέρετε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τη συγκεκριμένη περίοδο, μάλιστα που τόσο οι ίδιοι οι φοιτητές αλλά και οι γονείς τους αντιμετωπίζουν το τεράστιο κύμα της ακρίβειας που διαμορφώνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση και την προσπάθειά τους να σπουδάσουν. Και βεβαίως, αυτό που απαιτείται όχι τώρα, χρόνια πριν έπρεπε και πρέπει και στο μέλλον ακόμα πιο πολύ, τι είναι. Αυτό που εμείς τουλάχιστον βάζουμε και στο κίνημα, αν θέλετε, και αναδεικνύουμε χρόνια τώρα και διεκδικούμε και σαν κόμμα. Ότι με ευθύνη του κράτους
προφανώς με την αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση και όλα τα μέσα, ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, αντίστοιχα για τη συντήρηση και αναβάθμιση των παλιών εστιών. Και προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη, καθαριότητα των φοιτητικών εστιών, όπως αντίστοιχα χρειάζεται εξοπλισμός των εστιών με όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να καλύπτουν οι υγειονομικές ανάγκες των φοιτητών, ειδικά στην περίοδο, αν θέλετε, που διανύσαμε και διανύουμε και θα διανύσουμε από ό,τι διαφαίνεται με την πανδημία. Έτσι λοιπόν, με δεδομένη την πολιτική που ασκείται χρόνια, διαχρονικά, από όλες τις κυβερνήσεις διαδοχικά, που συνεχώς δηλαδή επιδεινώνεται και οξύνεται η ζωή των λαϊκών οικογενειών με το οικογενειακό σύνδεμα να μειώνεται συνεχώς, το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, αν θέλετε και της μέρημνας, γιατί αυτές τις μέρες είδαμε για παράδειγμα ότι το καλοκαίρι το Πολυτεχνείο, οι φοιτητές που μένουν, οι εστιακοί που θα μείνουν εδώ, έχουν πρόβλημα στη σύντηση. Δεν πρόκειται δηλαδή να τους... Και μάλιστα βγήκαν διαμαρτυρόμενοι πριν από 2 μέρες, καταγγέλλοντας την τακτική αυτή, δεν ξέρω αν επιληθεί, αλλά αντίστοιχα ζητήματα λοιπόν της μέρημνας των φοιτητών, των λαϊκών οικογενειών, συνεχώς διωγγώνονται και θα διωγγώνονται και θα εντείνονται. Και εδώ φυσικά εμείς λέμε χρειάζεται παρέμβαση, κρατική παρέμβαση, αφενός μες στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, αλλά κυρίως και, επαναλαμβάνω, νομοθετικές παρεμβάσεις που θα άρουν όλες αυτές τις... τους κανονισμούς πάνω στους οποίους πατούν φυσικά, ενεργοποιούν και λειτουργούν οι Πριτάνες, όπως είπατε, και οι Πριτανικές αρχές στα πανεπιστήμια, για να πετάνε ποιους? Τους φοιτητές εκτός εστιών, εν προκειμένου με βάση και την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσαμε. Και στο κάτω-κάτω ο φοιτητής για να σπουδάσει χρειάζεται σύντηση, στέγαση, βιβλία και απρόσκοπτα, να μην τον απασχολεί δηλαδή τίποτα άλλο, προκειμένου να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην εκπαιδευτική του διαδικασία, στην απόκτηση της γνώσης. Γίνεται αυτό σήμερα? Δεν γίνεται. Αναγκάζονται να πληρώνουν, να εργάζονται κάτω από συνθήκες μαύρης εργασίας η πλειοψηφία, να εργάζονται για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ίδιες τις σπουδές τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα αποτελέσματα, να, τα αναφέραμε σήμερα και τα αναδεικνύουμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω κάτι σε σχέση με το ότι τους εκδιώκουν, κύριε Λαμπρούλη. Έχω εδώ πέρα την επιστολή του Αντιπριτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέρημνας με ημερομηνία 12 Ιουλίου, στην οποία λέει αρκετά πράγματα. Λέει ότι το θέμα των μαθημάτων και του ποσοστού και των διδακτικών μονάδων είναι αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και συνεχίζει. Τα κριτήρια και οι κανονισμοί είναι γνωστοί στους φοιτητές και φοιτήτριες εδώ και πολλά χρόνια. Ουδής έχει εκδιωχθεί και εφαρμόζονται με σεβασμό προς το σύνολο των φοιτητών. Αυτό ως προς την εκδίωξη. Αυτό λέει τουλάχιστον ο Αντιπρίτανης. Λέω ότι ο Αντιπρίτανης λέει μέχρι τώρα ότι ουδής έχει εκδιωχθεί. Συνεχίζω ως προς το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας, όπου λέει το εξής. Κύριε Λαμπρούλη, ξέρουμε όλοι στις εστίες ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Υπάρχουν εστίες οι οποίες είναι πραγματικά παρατημένες. Εδώ και 2-3 χρόνια περίπου γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστούν οι εστίες από πλευράς ποιότητας υπηρεσιών, ακόμη και Wi-Fi, και να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν. Γράφει εδώ πέρα ο κανονισμός των εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το άρθρο 11, ότι για την εύρυθμη λειτουργία των εστιών και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών, ηλεκτροδότηση, ίδρυυση, καθαριότητα, θέρμανση λόγω της χρήσης των δωματίων, κρίνεται αναγκαία η οικονομική συμμετοχή των στεγαζομένων φοιτητών. Αυτό το λέει ο εσωτερικός κανονισμός του Πανεπιστημίου. Βάσει αυτού του κανονισμού, οι φοιτητές μπορούν, πρέπει να δίνουν, να καταβάλουν 15 ευρώ το μήνα για δίκλινο δωμάτιο και 40 ευρώ το μήνα για μονόκλινο δωμάτιο. Το λέω αυτό διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα χαμηλό ποσό. Επιπλέον όμως, έρχεται εδώ πέρα ο κανονισμός και λέει ότι η συμμετοχή, γράφει περιπτώσεις ατόμων, παραδείγματος, που έρχονται από κοινωνικά ιδρύματα, που απαλλάσσονται από καταβολή οικονομικής συμμετοχής, και συνεχίζει και λέει,
σε ειδικές περιπτώσεις εγκρίνεται η απαλλαγή από την οικονομική συμμετοχή με εισήγηση συγκεκριμένων οργάνων του Πανεπιστημίου. Επομένως, εάν κάποιος έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ελάχιστο αυτό ποσό των 15 ευρώ, μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί και υπάρχει ειδική διαδικασία με την οποία υπόκειται σε αυτή την κρίση των οργάνων για να αποφασιστεί εάν θα πληρώνει ή όχι. Τέλος, να επαναλάβω ότι η αρμοδιότητα για όλα αυτά κατά το Σύνταγμα και κατά τον νόμο ανήκει στα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες του κάθε ιδρύματος και εμείς ως Υπουργείο έχουμε παρέμβει από την αρχή της πανδημίας λόγω κορονοϊού με έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων για την αδιάλειπτη λειτουργία όλων αυτών των μονάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.